Εικόνα αποκλιμάκωσης δίνει για τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας ο διευθυντής της ΜΕΘ του Γενικού, Απόστολος Κομνός, ενώ το άτυπο lockdown τις τελευταίες ημέρες, λόγω χιονιά και ψύχους, εκτιμά ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της πανδημίας, καθώς περιορίστηκε ο συγχρονισμός. Και στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας δεν υπάρχει μεγάλη πίεση με εισαγωγές ηπίων περιστατικών για COVID. Υπάρχουν ελεύθερες κλίνες και στα δύο τα νοσοκομεία. Ελαφρά πίεση υπάρχει στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως, την τελευταία εβδομάδα ή και 10 μέρες τα περίπου, υπάρχουν ελεύθερα κρεβάτια στην περιφέρεια, στην πέμπτη υγειονομική περιφέρεια. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα στάδιο που μπορούμε να μιλήσουμε για ότι αρχίζει η αποκλιμάκωση. Δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά θα ισχύσει αυτό, γιατί λόγω του κρύου όλοι μένουν στα σπίτια τους και δεν υπάρχει συγχρονισμός για να υπάρξει και μόλυνση. Την ίδια ώρα και στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κυρίαρχη παραλλαγή παραμένει η όμικρον και παρά τα ήπια συμπτώματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου υπάρχει ήδη ένας ασθενής, αλλά ανεμβολίαστος, με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Τα βαριά περιστατικά είναι ασθενείς με δέλτα, δηλαδή στη μονάδα μας ένα είναι περιστατικό όμικρον, όλα τα άλλα είναι δέλτα. Η δέλτα, η μετάλλαξη, είναι αυτή που είναι η πιο φωνική. Ο οποίος είναι εμβολιασμένος. Και η οποία φαίνεται, όχι, δεν είναι εμβολιασμένη, είναι ανεμβολίαστη. Φαίνεται ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν από αυτή τη μετάλλαξη πολύ περισσότερο από τους εμβολιασμένους. Στα νοσοκομεία τώρα, παρά την θετική εικόνα, παραμένουν σε συναγερμό, καθώς ακόμη δεν έχουν λάβει οδηγίες για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση, ενώ δεν δόθηκε ακόμη ούτε το πράσινο φως για επανέναρξη των τακτικών χειρουργείων, είναι ωστόσο ζήτημα χρόνου.